πριν. Δηλαδή όλοι τα είχαν πριν, τα κάνανε. Σκέψω ότι ήμουν 18 χρονών και ας πούμε αυτό το τατουάζ που έχω κάνει, το μεγάλο μεγάλο, είναι 8 τατουάζ σε ένα. Δηλαδή κάθε χρόνο πήγαινε και έκανα ένα μικρό κομματάκι. Προσέφερες κάτι ακόμα. Ναι. Δεν πήγα να κάνω ένα ολόκληρο την. Εγώ τώρα δηλαδή για να μαγειρέψω μαζί σου πρέπει να έχω τατουάζ. Όχι, κατάλαβα. Τα ρωτάω ρε παιδί μου, δηλαδή να σηκώσω τα χέρια να μαγειρέψω κι εγώ όπως όλοι οι σεφ δεν κατάλαβα. Δηλαδή έτσι είναι. Καταπληκτικό, αλλά. Πήγα τα χτύπησα χθες το μεσημεράκι, λέω έχουμε περνάει και άλλα. Θα βλέπει έτσι και χρώμα και τέτοια για να γράφουν και στην κάμερα. Είμαστε μάγειρε ή δεν είμαστε, μην τρελάθουμε τώρα. Είναι πολύ τη μόδα το τατουάζ. Στο μαγειρικό. Πρέπει πια λέει ότι όταν πηγαίνει σε μια σχολή μαγειρική, πρώτα σηκώνει τα χέρια σου και μετά σε παίρνουν για να δουν άμα πραγματικά έχεις κάτι. Πες μου τι σημαίνει για σένα αυτή η κορώνα. Με την κορώνα βρήκες να τις ρώτησε. Τι σημαίνει για σένα αυτά τα γράμματα. Είναι κορώνα γράμματα. Λοιπόν, αυτό θα σου πω που είναι το μαγειρικό μου. Αυτό. Όχι, εγώ θέλω την κορώνα. Εγώ θα σου πω αυτό που είναι το μαγειρικό μου. Λοιπόν, αυτό το μαγειρικό έχει ξεκινήσει 5 διαφορετικές ενότητες που ξεκινάει το πώς συλλαμβάνει τη μαγειρική. Εδώ πάνω γράφει imagine, εδώ πέρα λέει create, εδώ πέρα λέει accomplice, εδώ πέρα λέει taste και εδώ πέρα λέει serve. Είναι από την αρχή που πιάνεις ένα πιάτο να το φανταστείς μέχρι τη στιγμή που θα το σερβίρεις. Και καταλήγει κάπως έτσι. Έχει και θερμοκρασίες με διάφορα φαγητά. Έχει, σε ποια θερμοκρασία πρέπει να ψήνεται και κοιτάς και κάνεις τώρα. Έχω κρύψει συνταγές. Κάπου εδώ πέρα γραμμένες που δεν μπορώ να θυμάμαι τίποτα. Ναι, έχω για κρέπες, για σχολή να πήγαινες, έκανες σκονάκι μες στα τατουάζ. Δηλαδή έγραφες σπανάκι, μαϊντανό, άνηθο. Στη σχολή δεν ήμουν και ο καλύτερος, γιατί καταλαβαίνεις. Ήμουν δύσκολο. Και έφευγα τελευταία στιγμή, πάντα έφευγα. Το τελευταίο μισάωρο έπρεπε να πάω να δουλέψω. Τις γυναίκες πώς δείχνει με τα τατουάζ, είτε η μαγειρική, δηλαδή. Με τίποτα από τα διάμα. Πέσει η γυναίκα με τα τατουάζ, η μαγειρική. Μπορούμε έτσι να τα ακούνε έτσι. Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Ωραία, να σου πω. Εμένα περνάει πολλές φορές την ημέρα. Δηλαδή πραγματικά κάνει με δουλειά. Πήγαινε έρχεται ο έρωτας. Ρε έρωτα, κάτσε μια δουλειά να πούμε. Αυτό που έχει ένα άντρα για να ρίξει η γυναίκα το έχει ο Μάρκος. Το χιούμορ. Εντάξει. Είναι το νούμερο ένα με διαφορά. Είναι χαραγμένο. Εδώ και εδώ. Τα χελάκια αυτά λένε ωραία πραγματάκια. Να έχει και την ικανότητα να σου φτιάξει ένα πιάτο φαΐ, να κάτσεις να το απολαύσεις παρέα του με ένα ποτήρι κρασί. Πάμε να δούμε όμως. Να δούμε τι θα φτιάξουμε σήμερα.